είμαστε, επιστρέψαμε. Το ρολόι μας δείχνει 7 ακριβώς εδώ στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όποιον άνοιξε την τηλεόραση του τώρα και συντονίστηκε μαζί μας. Εδώ είμαστε και μαζί μας σε αυτό εδώ το μέρος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπολών Νομού Ηρακλείου, κύριος Λευτέρης Ντουράκης. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Χρόνια πολλά. Χαρούμενο και ευτυχισμένο το 2024 και πάνω απ' όλα με υγεία. Κουρασμένοι, κύριε Ντουράκη. Εντάξει, κουρασμένοι είμαστε, αλλά ευτυχώς μας αποζημίωσε η κίνηση. Και για τα θετικά. Χαμόγελα, βλέπω, κύριε Ντουράκη. Μέρη καλά πήγαμε. Νομίζω τα και πήγαμε τα πολύ θετικά καλά. Τα σχόλια των πελατών, φίλων μας, καταναλωτών που μας είπανε μετά. Λοιπόν, οπότε κάθε χρόνο υπάρχει μια περιραίους ατμόσφαιρα. Θα υπάρξει κίνηση, θα έχουμε επάρκεια, θα πάει ο κόσμος, θα ψωνίσει, θα υπάρχουν χρήματα, δεν θα υπάρχουν χρήματα. Πώς πήγαμε? Ακριβώς όπως το λέτε, όσα χρόνια και αν περάσουν, μου φαίνεται η αγωνία δεν θα μπορούμε να την ξεπεράσουμε τις μέρες πριν τις γιορτές. Αλλά ευτυχώς πήγε απρόσμενα καλά, θα έλεγα. Όλοι οι συνάδελφοι σε κάθε γωνία του νομού Ηρακλείου πήγανε καλά, πουλήσαν τα πράγματά τους, ευχαρίστηθηκε ο κόσμος, υπήρχε επάρκεια αγαθών, οι τιμές ήταν σε σχετικά καλό και υποφερτό επίπεδο. Οπότε όλοι χαρούμενοι είμαστε. Άρα επάρκεια, κύριε Ντουράκη, υπήρχε, έτσι, γιατί υπήρχε μια σχετική ανησυχία μετά και τις καταστροφές στη Θεσσαλία για το ζωικό κεφάλαιο. Όχι, δεν μας επηρέασε εμάς εδώ πέρα. Η Κρήτη, όσον αφορά το εμνερίφιο, το έχουμε ξαναπεί ότι είναι αυτάρκης και μάλιστα δίνουμε και σε άλλους νομούς. Τα δε υπόλοιπα που δεν μας φτάνουν, τα προμηθευτήκαμε από άλλους νομούς. Τώρα, τι καταναλώνει περισσότερο ο κόσμος τις ημέρες? Το γουρνόπουλο, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, και το αρνάκι. Τα Χριστούγεννα πάει μπροστά το γουρνόπουλο. Είναι το έθιμο γουρνόπουλο γάλακτος, η γαλοπούλα που όμως ποτέ δεν είναι το δυνατό σημείο στο νομό Ηρακλείου. Όλα τα άλλα κρέατα, λουκάνικα βέβαια, άφθονα, απάτσα και όλα τα άλλα κρέατα μετά. Την πρωτοχρονιά τώρα πάει λίγο πίσω το γουρνόπουλο και πάει μπροστά το αρνάκι. Το αρνάκι γάλακτος, ναι. Και ο κόσμος τώρα έρχεται πια στα καταστήματά σας, στα κρεοπολία. Δεν είναι όπως παλιά που πηγαίναμε στο κρεοπολείο και ζητούσαμε συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα εννοείται. Έχετε εξελιχθεί, είστε τελείως διαφορετικοί. Θα λέγαμε πια ότι είστε σαν πουτίκ. Ακριβώς. Στις προθήκες σας υπάρχουν έτοιμα πράγματα που είναι για όλες τις νοικοκυρές. Και για αυτές που είναι πολύ καλές και για αυτές που εντάξει, δυσκολεύονται λίγο. Ειδικά τις γιορτές, οι βιτρίνες των κρεοπολίων παίρνουν μια άλλη μορφή. Φαίνεται σαν σαχαροπλαστείο με πολύχρωμα παρασκευάσματα, ημιέτοιμα, τα οποία έχουμε και οδηγίες χρήσης. Πάρε αυτό, βάλτε στο φούρνο. Άρα και εγώ να έρθω τώρα, κύριε Ντουράκη, δεν το πολύ έχουμε τη μαγειρική. Θα μαγειρέψετε σαν σεφ, βέβαια. Οι κρεοπόλες έχουν εκπαιδευτεί στο θέμα αυτό απάνω, έχουν εξελιχθεί, έχουν μεράκι, έχουν μάθει πολλά πράγματα. Οπότε είναι εύκολη η ζωή πλέον του καταναλωτή όταν θέλει να πάρει μη έτοιμα πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Συγκριτικά τώρα με τις περσινές γιορτές, πώς βλέπετε, πόσο είμαστε πάνω δηλαδή, σαν κίνηση, σαν αγοραστική κίνηση? Νομίζω ότι είναι λίγο παραπάνω, ναι. Ναι. Ο κόσμος, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως, διότι όλες τις γιορτές ο κόσμος δείχνει να εμπιστεύεται το κρεοπολείο. Θέλει να πάει στον κρεοπόλη του. Εκεί που γνωρίζει, εκεί θα ψωνίσει για το γιορτινό του τραπέζι. Ένα τραπέζι που έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τον καθένα από εμάς. Είναι οι οικογένειές μας, τα φιλικά μας πρόσωπα και έχει μια άλλη αξία. Οπότε αυτό το τραπέζι πρέπει να είναι περίπου 100% εξασφαλισμένο. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς. Θετικά περί πάντως, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια ανησυχία, γιατί έχουμε φέτος το θέμα με το λάδι, με τις πετσοκομμένες επιδοτήσεις. Μα και εμείς που λέγαμε ότι ναι, θα δουλέψουμε, πάλι στο πίσω μέρος του μυαλού μας λέγαμε όχι, και αν. Και αν δεν φτάσουν τον κόσμο, δεν είχε και λάδι εδώ ο νομός μας, και αν το ένα και άλλα, όλα καλά πήγαν, όλα καλά. Όλα τώρα, εσείς το τελευταίο διάστημα, η κρεοπόλεις, είστε λίγο, πώς να το πω, σταθρανία διαρκώς, σας βλέπω, κάνετε σεμινάρια, είστε πολύ κινητικοί, τι κάνετε, τι γίνεται, θέλετε να ξαναγνωριστείτε με την τέχνη σας? Από το καλοκαίρι, αρχές του καλοκαιριού που προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, έχουμε βάλει ένα πλάνο το κρεοπολείο να το προάγουμε. Το επάγγελμα του κρεοπόλου. Και έχουμε σχεδιάσει μια σειρά από σεμινάρια. Ήδη έχουμε κάνει δύο. Το πρώτο ήταν με τη διεύθυνση την ιατρική, ασφάλεια και υγιεινή. Το δεύτερο είχε κατέβει μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στα παρασκεύασμα. Και δίδαξε τους συναδέλφους πώς θα κάνουν το κάθε πράγμα. Καινούργια παρασκευάσματα, νέες τάσεις αγοράς, το οποίο εμείς εξελισσόμαστε. Ποιες είναι οι νέες τάσεις? Δηλαδή, μια στιγμή θα δείτε ένα ρόδι στο κρεοπολείο. Και λες εσύ με αυτό ρόδι είναι? Όχι, είναι μια σφολιάτα η οποία είναι γεμιστή με φιλέτο κοτόπουλο ή μπορεί να είναι με μοσχαράκι χυμά, με μια μους λαχανικών μέσα. Και λες τι είναι αυτό?
Αυτά δεν τα ξέρανε, ας πούμε. Εσείς έχετε γίνει σεφ, όχι. Προσπαθούμε. Αλμυρές βασιλόπιτες, κορμούς γεμιστούς, μπριζόλες οι οποίες είναι γαλλικοί γεμιστές, μοσχάρια με σοκολάτα, αλμυρή σοκολάτα από πάνω και μέσα μια μους, ας πούμε, με γκουρμέ γεύσης, ναι. Κύριε Δουράκη. Δεν θα μπορούμε ούτε στα Ακροπολία να μπαίνουμε έτσι χωρίς γνώση. Αυτά τα πράγματα, ας πούμε, τα διδασκόμαστε κι εμείς. Mm-hmm. Λίγο το μεράκι μας, λίγο. Υπάρχει διάθεση έτσι, βέβαια, για μάθηση. Βέβαια υπάρχει. Και υπάρχει και κινητικότητα. Θέλω να πω, οι καταναλωτές έρχονται, το βλέπουν και λένε. Οκ, okay, να το δοκιμάσουμε. Οι νέες ηλικίες ψωνίζουν πιο πολύ από αυτό. Ναι. Ναι, βέβαια. Οι μικρές ηλικίες δεν ψωνίζουν πλέον, ή ελάχιστο ατόφιο κρέας ψωνίζουν έτσι. Mm-hmm. Ή μη έτοιμο. Mm-hmm. Ναι. Είναι και πιο πιασάρικο στα social, έτσι δεν είναι. Είναι ωραίο, είναι. Εμείς εντωμεταξύ, επειδή εκπαιδευόμαστε σε αυτό, βγάζουμε μια νοστιμιά. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή δεν είναι τίποτα στην τύχη. Mm. Θα το πάρεις, είναι σίγουρη επιτυχία. Σίγουρη. Βέβαια. Εγγυημένη. Πάντως, πέρα από αυτό, έτσι, που είναι μια πολύ ωραία νότα, νομίζω στο πέρασμα των χρόνων έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά και στα Ακροπολία, ακόμα και σε επίπεδο υγιεινής. Και δεν τουλάχιστον καμία σχέση με αυτό. Αν είναι δυνατόν, τα Ακροπολία τώρα είναι ένα κατάστημα άλλης αισθητικής. Μπαίνεις μέσα με γρανίτες, με πλακάκια, με φωτιστικά, λες και είσαι σε δεν ξέρω τι. Οι κρεοπόλες ντυμένοι σωστά, με τις στολές τους, πεντακάθαροι. Όλα είναι σωστά. Οι ζυγαριές που παίζουν βίντεο και σου δείχνουν τι φτιάχνουμε, πώς το φτιάχνουμε κτλ. Όλα αυτά που περιγράφετε τώρα θα είναι και στο ορολόγιο πρόγραμμα της σχολής που ετοιμάζεται. Η σχολή που προανήγγειλε ο Υπουργός είναι ευσύς έργο να γίνει, γιατί αυτή θα εκπαιδεύει δωρεάν, ας πούμε, θα βγάζει μαθητές. Γιατί, όπως ξέρετε, για να δουλέψεις ένα κρεοπόλιο πρέπει να έχεις το δίπλωμα του κρεοπόλιου. Δεν μπορείς να πας να πουλάς κρέας έτσι μια στιγμή. Πρέπει να έχεις. Υπάρχουν βέβαια ιδιωτικές σχολές που το βγάζουν. Εν τω μεταξύ, αυτή θα έχει και ένα ρόλο που θα μπορεί να κάνει σεμινάρια και σε παλαιότερους. Δηλαδή, πάντα θα παρακολουθούμε την αγορά, την εξέλιξη της αγοράς. Τώρα πια δεν είναι μόνο ο κρεοπόλιος ο καλός. Αυτός που ξέρει να πάρει ένα κομμάτι κρέας, να σκόψει δύο μπριζόλες, να το δώσει, είναι αυτός που ξέρει marketing, αυτός που ξέρει τεχνολογία, αυτός που ξέρει την αγορά. Όλα αυτά. Δεν μπορείς να είσαι κρεοπόλης της παλιάς σχολής. Όλα αυτά η σχολή νομίζω θα μας βοηθήσει. Κύριε Ντουράκη, μιλάμε για μια σχολή που με βάση τις εξαγγελίες αναμένει να ιδρυθεί εδώ με έδρα το Ηράκλειο. Ναι. Θα είναι μια κρατική, έτσι, υπό την ομπρέλα του κράτους. Ναι, είναι κρατική, υπό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα γι' αυτό? Όχι, δεν το ξέρω. Ήταν σε διαβούλευση. Νομίζω ότι μπορεί να έχει τελειώσει τώρα και η διαβούλευση. Θα γίνει όμως του κράτους. Οπότε στους επόμενους μήνες φαντάζομαι. Εσείς τώρα πώς το βλέπετε, υπάρχει και η κίνηση, δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των πολιτών, θέλει ο κόσμος να πάει σε μια τέτοια σχολή και να ασχοληθεί με το κρεοπωλείο? Δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον θα υπάρξει από την νεολαία. Εγώ έχω να πω πάντως ότι το επάγγελμα του κρεοπόλη είναι με 0% ανεργία. Δεν υπάρχει κρεοπόλης που να μην έχει δουλειά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σε κρεοπόλη σε 10 λεπτά πιάνεις δουλειά, μόλις το πεις ότι ψάχνω δουλειά. Και η μισθή είναι ικανοποιητική, πάνω από το μέσο όρο. Δεν υπάρχουν λαϊκοί βασικοί, είναι όλοι λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Κύριε Ντουράκη, μιας και μπήκαμε τώρα στη νέα χρονιά, στο 2024, εσείς τι προσδοκάτε, ο δικός σας κλάδος, για την νέα χρονιά? Εμείς ευχόμαστε πρώτα απ' όλα να έχουμε υγεία. Αυτό είναι το βασικό. Από τη στιγμή που θα έχουμε υγεία, σαν σύνδεσμος έχουμε σχεδιάσει ακόμα κάποια σεμινάρια. Θέλουμε να εξελισσόμαστε, θέλουμε να είμαστε δίπλα στον πολίτη, στον πελάτη μας. Κάνουμε και κάποιες ενέργειες, έτσι, δίνουμε κάποια πράγματα σαν σύλλογο σε κάποιους συλλόγους που τα έχουν ανάγκη. Δεν τα έχουμε τώρα αυτά κοινοποιήσει. Νομίζω πολύ καλά το κάνετε, έτσι, μακριά λίγο από τα φώτα της δημοσιογραφίας. Ναι, δεν χρειάζεται. Και δεν πολύ χρειάζεται, σωστά. Βοηθάμε έτσι όπου μπορούμε σαν σύλλογος. Εξελισσόμαστε και θέλουμε να κρατήσουμε την πελατεία μας. Και όχι μόνο να την κρατήσουμε, να την αυξήσουμε κιόλας. Να σας ρωτήσω λίγο τώρα κάτι, έτσι, κλείνοντας. Εμείς εδώ σε επίπεδο Κρήτης είμαστε εντάξει σε ό,τι αφορά τα αμνοερήφια, είμαστε εντάξει σε ό,τι αφορά τα κοτόπουλα κτλ. Όχι, τα κοτόπουλα δεν είμαστε εντάξει. Κοτόπουλα έρχονται πάρα πολλά από την απάνω Ελλάδα. Έχουμε τα δικά μας κοτόπουλα εδώ, τα οποία είναι σίγουρα καλύτερα, πιο νόστιμα, αλλά έρχονται και από την απάνω Ελλάδα, από την οτροφία από την απάνω Ελλάδα. Τα οποία ελληνικά βέβαια πολύ καλά, εγγυημένα, πεντανόστιμα. Έρχονται, δεν μας φτάνουν τα κοτόπουλα. Υπάρχουν περιθώρια για να αλλάξει αυτό το κομμάτι της Κρήτης, η κτηνοτροφία στην Κρήτη, και να πάψει πια να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τα αμνοερήφια? Η κτηνοτροφία θέλει πολύ κουβέντα. Θέλει ένα σχεδιασμό από την αρχή. Η Κρήτη είναι ένα ευλογημένο μέρος. Είναι η χλωρίδα και η πανίδα τέτοια που βγάζει νόστιμα προϊόντα.
και πρέπει να σκύψουν όλοι απάνω να τις σχεδιάσουν από την αρχή. Mm-hmm. Θα μπορούσε να υπάρξουν πάρα πολλά πράγματα. Από βοηδή, από χοιρινά, από κοτόπουλα πιο πολλά και ό,τι άλλο κρέας υπάρχει. Βέβαια θα μπορούσε να υπάρχει. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούμε να φέρνουμε απ' έξω. Εντάξει, θέλει σχεδιασμό, θέλει από την αρχή, θέλει. Ξέρετε, κάποτε οι κτηνοτρόφοι ήταν έτσι, γινότανε. Τώρα δεν είναι μια απλή δουλειά, είναι περίπου επιστήμη. Θέλει άλλο σχεδιασμό. Mm-hmm. Θέλει το κράτος να σκύψει επάνω. Τα κριτικά προϊόντα, εάν βρουν τον δρόμο τους, μπορούν να πουλούνται σε όλες τις αγορές με άλλη αξία. Mm-hmm. Τα τυροκομικά, τα πάντα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολύ σημαντικό. Σε πρώτη φάση, βεβαίως, πρέπει να έχουμε επάρκεια, γιατί βλέπω το τελευταίο διάστημα. Ειδικά με το γάλα, υπάρχει αρκετό. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Εντάξει, θα τα καταφέρουν. Βγάζουν. Ήδη τώρα έχει η τιμή ανέβει, οπότε ανεβαίνει η τιμή, ξαναβάζουν τα ζώα, ξαναπροσπαθούν οι κτηνοτρόφοι και είναι και αυτοί ευχαριστημένοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη κουβέντα που κάναμε και ευχόμαστε το 2024 να είναι η χρονιά όλων μας. Και του δικού σας κλάδου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλά να είστε. Καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά και πάλι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχετε.